Ένα βασικά μήνυμα που έχουν στείλει πάρα πολλοί. Μην κάνετε συνέδριο. Πείτε μας πρακτικά τι θα συμβεί την επόμενη μέρα αν πάμε στη Δραχμή, τι θα συμβεί την επόμενη μέρα αν μείνουμε στο ευρώ. Κύριε Φιλιππίδη. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι εκλογές της 6ης Μαΐου δώσαν ένα σαφές αποτέλεσμα. Όλα τα κόμματα σήμερα μιλάνε για αναδιαπραγμάτευση. Άλλοι μιλάνε για καταγγελία, άλλοι μιλάνε για όχι καταγγελία. Πάντως η εντολή του ελληνικού λαού τη 17η Ιουνίου είναι να αλλάξει το μνημόνιο, είναι να πάει ο Πρωθυπουργός, είναι να εξαφανιστεί το μνημόνιο. Να κάνει αναδιαπραγμάτευση. Η αναδιαπραγμάτευση η οποία θα γίνει πρέπει να έχει τρία συστατικά. Το πρώτο είναι πρέπει να κάνει αποκατάσταση ειδικής βάσης αναδιαπραγμάτευσης. Και θα εξηγήσω σε ένα λεπτό τι εννοώ. Το δεύτερο είναι όποιον ψηφίσει ο λαός και όποιος είναι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάει με τον ελληνικό λαό από πίσω ως μία γροθιά. Πρέπει να αποφύγουμε να πάει ο Πρωθυπουργός της χώρας και να έχει από πίσω το ένα λαό διασπασμένο που θα χτυπιέται ο ένας με τον άλλον. Και το τρίτο πράγμα είναι ασφαλώς να υπάρχει Plan B.